Το τρίτο Παρελίο Φεστιβάλ Βιβλίου. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί είναι αφιερωμένα στα κυπριακά γράμματα στην ποιήση. Θα γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα συγκομέσουν όλο τον χρόνο της εκδήλωσης σε σχέση με την παρουσίαση των νέων βιβλίων, αλλά και τη βιβλιοπαραγωγή. Φέτος προγείται να 400 εκδότες, θα είναι 500 συγγραφείς οι οποίοι θα υπογράψουν τα βιβλία τους και επίσης είναι στημένα 110 εκθετήρια. Είμαστε σίγουροι ότι για ακόμη μια φορά ο κόσμος θα τα αγκαλιάσει, θα υποδεχτεί αυτή τη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, αυτή τη γιορτή που έχει μια διαδρομή 43 χρόνων και γίνεται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, βέβαια και με την συνεργασία της Περιφέρειας Ιδρυτής Μακεδονίας. Πρέπει να σας πω ότι φέτος θα παρουσιαστεί και όλη η σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή, 10.000 νέοι τίτλοι βιβλίων που εκδίδονται κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, μαζί και με προηγούμενες εκδόσεις από τους εκδοτικούς οίκους, που υπολογίζεται ότι θα είναι 40 περίπου χιλιάδες τίτλοι βιβλίων εκτεθειμένα σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο της παραλίας. Όπως είδατε, αυτά τα εκθετήρια που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια είναι πολύ καλέσθητα, μπορούν και προβάλλουν τα βιβλία στο δυνατόν καλύτερα, αλλά και μπορούν και συνεργαζόμαστε με τους συγγραφείς τα τελευταία χρόνια που παρευρίσκονται στα περίπτερα, υπογράφουν τα βιβλία τους, έρχονται σε επαφή με το αναγνωστικό κοινό, παρουσιάζουν τις νέες εκδόσεις και έτσι ουσιαστικά γίνεται ένα 15ήμερο, 16ήμερο πολιτισμού. Αυτό το πολιτισμό μαζί με τις παράλληλες εκδηλώσεις που σας πω και φέτος, που τα τελευταία χρόνια είδατε ότι έχουν βελτιωθεί και έχουν στοχεύσει περισσότερο για αυτές τις εκδηλώσεις στην προβολή και την διάδοση του βιβλίου, πιστεύουμε ότι θα κλείσει με επιτυχία σε αυτός ο φετινός θεσμό.